Σήμερα θα κάνουμε μια άσκηση για να εκμεταλλευτούμε δεδομένα τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο, ας πούμε στο Internet Movie Database, για τα Top 250 Movies. Οπότε θέλουμε να φορτώσουμε αυτή την πληροφορία στο Power Query, να φτιάξουμε ένα data model, να κάνουμε κάποιες ενεργείες για να έχουμε τα δεδομένα μας σωστά και ιδανικά θέλουμε μετά να φορτώσουμε το data model στο Power BI και να φτιάξουμε ένα dashboard της μορφής αυτής ώστε να μπορούμε να φιλτράρουμε και να δείχνουμε δεδομένα ανάλογα με το slicing που κάνουμε. Πάμε να δούμε πώς γίνεται αυτό. Για αρχή παίρνουμε την πηγή μας, ανοίγουμε ένα καινούριο Excel όφυλο και πάμε στο data from web, κάνουμε paste την πηγή. Φορτώνει, παίρνουμε τον πρώτο πίνακα, που είναι και αυτός που μας ενδιαφέρει, θα δούμε πώς φέρνει τα στοιχεία και πάμε να κάνουμε transform data. Για αρχή, ας ονοματίσουμε το πίνακά μας ως IMDB250. Ωραία. Τώρα, πάμε με τη σειρά. Τι έχουμε εδώ, έχουμε ένα column το οποίο περιέχει και το ranking, 1 έως 250, αλλά και το όνομα της ταινίας. Οπότε, είναι εύκολο, κάνουμε split by delimiter και εδώ επειδή βλέπουμε ότι έχει τελεία και κενό, θα βάλουμε custom, τελεία και κενό και θα το κάνουμε μόνο για το πρώτο, για την πρώτη φορά που συμβαίνει από αριστερά προς τα δεξιά. Τόσο ώστε αν υπάρξει και δεύτερη τελεία μέσα στον τίτλο που μπορεί να έχει κάποια ταινία, να μην μας ξανασπάσει σε δεύτερη κολόνα, τρίτη. Οπότε έχει φτιάξει δύο κολόνες και μάλιστα κάνει αυτόματο change type και αναγνωρίζει ότι αυτό εδώ είναι νούμερο. Πολύ ωραία. Αυτό θα το πούμε ranking και αυτό θα το πούμε title. Άρα με τις πρώτες δύο κολόνες είμαστε έτοιμοι. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι το star ranking. Αν ξαναπηγαίναμε στο site είναι αυτό εδώ, το 9,3 αστέρια στα 10. Άρα τι θέλουμε, θέλουμε να κάνουμε split. Τους τρεις πρώτους χαρακτήρες, γιατί βλέπουμε ότι είναι σταθερά τρεις χαρακτήρες και οι τιμές είναι από 8 μέχρι σχεδόν 10. Άρα θα πιάσουμε την κολόνα, θα κάνουμε split by number of characters αυτή τη φορά. Θα πούμε πόσους χαρακτήρες θέλουμε. Θέλουμε τρεις χαρακτήρες και θέλουμε από τα αριστερά προς τα δεξιά. Πατάμε OK. Και όχι μόνο έσπασε την κολόνα, αλλά αναγνώρισε ότι είναι και αριθμοί. Άρα αυτό εδώ μπορούμε να το ονομάσουμε star ranking. Και το διπλανό, επειδή επαναλαμβάνεται και στην column 3, δεν μας χρειάζεται και μπορούμε να το σβήσουμε. Ωραία. Τώρα, εδώ έχουμε πόσα votes πρακτικά έχουμε και εδώ έχει millions, χιλιάδες. Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι σταθερή μορφή και δεν θα μπορέσει να το αναγνωρίσει εύκολα το Excel. Πάμε τώρα να το καθαρίσουμε. Θα διώξουμε τις παρενθέσεις, θα σπάσουμε το τελευταίο χαρακτήρα που δηλώνει τα millions, τις χιλιάδες κτλ. Και θα κάνουμε κάποιους προγραμματισμούς. Πάμε να δούμε πώς γίνεται αυτό. Εδώ κάνουμε replace values πρώτα και θα πούμε όπου βλέπεις παρένθεση αριστερή, διώξ την. Κάνε replace με το τίποτα. Κάνει replace value όπου βλέπεις την δεξιά αντίστοιχα, ok, καθαρίσαμε. Πάμε τώρα να κάνουμε split by number of characters, αλλά αυτή τη φορά θα κάνουμε από δεξιά προς τα αριστερά. Άρα θα βάλουμε ένα εδώ, one as far right as possible, και αμέσως αναγνωρίζω ότι αυτά είναι δεκαδικά, πολύ ωραία, και δίπλα μας έχει τους χαρακτήρες. Εδώ τώρα θα κάνουμε replace values, και τι θέλουμε, θα πούμε ότι όπου βλέπεις M κεφαλαίο, βάλε μου ένα εκατομμύριο, και το M είναι το million, άρα. Οπότε βάζουμε ένα εκατομμύριο και στην ίδια κολόνα όπου βλέπεις και κεφάλαιο θέλω να μας βάλεις 1000 γιατί είναι το 1000. Ωραία. Τώρα όμως βλέπουμε ότι παραμένουν στα αριστερά. Κάνουμε ένα γρήγορο έλεγχο ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη τιμή πέρα από 1000 και ένα εκατομμύριο και λέμε OK, τώρα αυτό μπορείς να το κάνεις σε αριθμό. Άρα πατώντας εδώ, whole number. Ωραία. Άρα τώρα τι έχουμε, έχουμε δύο στήλες με αριθμητικά δεδομένα, είναι και τα δύο δεξιά. Οπότε τα πιάνουμε και τα δύο και κάνουμε ένα δεξί κλικ και κάνουμε product. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία λειτουργικότητα που έχει στο Power Query για να κάνει πολυπλασιασμό δύο αριθμητικών στυλών. Οπότε εδώ έχουμε 2.900.000, 864.000 εδώ και ούτω καθεξής. Άρα, αυτές οι δύο στήλες πλέον δεν μας χρειάζονται, μπορούμε να τις διώξουμε. Και αυτό εδώ από multiplication μπορεί να ονομαστεί votes. Εδώ θα μπορούσαμε να μειώσουμε βήματα κάνοντας edit, αλλά πάμε με το minimum γραπτό κώδικα που θα φτιάξουμε. Οπότε, αυτό εδώ είναι το year. Και έχει καταλάβει ότι είναι ακέραιος αριθμός. Αλλά, δυστυχώς,
όταν είναι ακύρωση αριθμό, δεν μπορούμε να το χειριστούμε σαν date. Ένα ωραίο trick εδώ είναι να κάνουμε ένα add column, column from selection, και θα πούμε εδώ ότι από το selection κάνει πρώτη-πρώτη να είμαστε και στις επιλογές, πρώτη-πρώτη του 94, πρώτη-πρώτη του 92 και ούτω καθεξής. Οπότε εδώ μας έχει φτιάξει το date, που δεν είναι απαραίτητα η συγκεκριμένη ημερομηνία release της ταινίας, αλλά μας έχει τη χρονιά που θα το εκμεταλλευτούμε στη συνέχεια. Πατάμε OK και για την ομοιομορφία μας φέρνουμε την κολόνα αυτή κοντά στο year. Πάμε τώρα, το επόμενο. Το επόμενο είναι λίγο tricky. Από ποια άποψη? Έχουμε διάρκεια, θα το ονομάσουμε αυτό duration, ωραία, αλλά το έχουμε σε μια μορφή λίγο περίεργη. Έχουμε αριθμό γράμμα, κενό, αριθμό που μπορεί να είναι ένα ή δύο ψηφία και λεπτά. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες extreme περιπτώσεις που δεν έχουμε ώρες καθόλου, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε split by κενό. Άρα, το έτρεξα αυτό το ερώτημα στο ChatGPT, ας πούμε, έβαλα μια ερώτηση και μου είπε ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό για να ελέγξει το κώδικά σου και ούτω καθεξής. Οπότε, τι κάνουμε? Κάνουμε μια custom column, άρα custom column, και θα πούμε ότι αυτό, όπως το συμφωνήσαμε, θα είναι μια κολόνα την οποία θα την πούμε duration in minutes. Άρα, εδώ θα βάλουμε duration in minutes. Ωραία. Και από κάτω θα βάλουμε τον κώδικα που μας έδωσε το ChatGPT ή το Bing AI σε κάθε περίπτωση. Το duration συμβολίζει το duration, άμα το κάναμε κλικ και πατάμε OK. Πάμε να δούμε τι έχουμε φτιάξει εδώ. Και όντως, με ένα πολύ γρήγορο τρόπο, ένα ερώτημα στο ChatGPT, γιατί δεν γνωρίζαμε να φτιάξουμε κάτι τόσο σύνθετο, έχουμε πάρει τα λεπτά της διάρκειας. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο check τις ακραίες περιπτώσεις. Για αρχή, η default περίπτωση 2 ώρες 22 λεπτά είναι 120 και 22 λεπτά 142. Άρα, πάμε να δούμε και τις ακραίες περιπτώσεις, το να έχεις μόνο λεπτά και το να έχεις μόνο ώρες. Άρα θα βάλουμε μόνο ώρες και θα βάλουμε και μόνο λεπτά. Πατάμε OK, να δούμε ότι τα αποτελέσματά μας είναι σωστά. 45 λεπτά, 45 λεπτά και 2 ώρες, 120 λεπτά. Πολύ ωραία. Εδώ μπορούμε να διώξουμε τα φίλτρα. Αυτό δεν χρειαζόταν και ούτε αυτό χρειαζόταν. Ωραία. Διώξαμε λοιπόν τα φίλτρα και πάμε στην επόμενη στήλη. Ήταν απλά επαναλαμβανόμενη σαν τίτλος, οπότε μπορούμε να κάνουμε remove. Και εδώ είναι το για ποιο κοινό είναι, αν είναι για παιδιά, αν είναι για μεγάλους, αν είναι rate κτλ. Άρα εδώ θα βάλω ένα audience rating. Τώρα μπορεί να μην είναι και σωστός ο τίτλος, αλλά σε κάθε περίπτωση κάτι για να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. Τώρα, έχουμε αυτή την πληροφορία και βλέπουμε ότι έχει ένα rating από 1 μέχρι 250, έχει ένα αριθμητικό rating εδώ και έχει και κάποια votes. Δεν ξέρουμε βέβαια αν αυτό αντιστοιχεί με το σύνολο, γιατί μπορεί να έχουμε 2.900 ψήφους και να καταλήγουν σε μέσο όρο αυτών των ψήφων σε 9,3, αλλά όταν συγκρίνεις δύο ταινίες οι οποίες δεν έχουν το ίδιο πλήθος ψήφων, δεν μπορείς να το υπολογίσεις αντίστοιχα. Οπότε, τι μπορείς να κάνεις εδώ, μία άσκηση που μπορεί να μειώσει λίγο αυτό το effect, είναι να πολλαπλασιάσεις το star rating επί το votes, για να έχεις ένα γινόμενο το οποίο να είναι λίγο πιο αντιπροσωπευτικό, γιατί θα έχει και την πληροφορία του star ranking, συγγνώμη, και του votes. Άρα, αν πιάσουμε αυτά τα δύο μαζί και κάνουμε ένα product, θα μας φέρει το multiplication εδώ και θα πούμε ότι αυτό είναι ένα, ας πούμε, weighted, δεν είναι ακριβώς weighted, αλλά έχει ένα βάρος σε κάθε περίπτωση που μας δηλώνει ένα άλλο metric για ranking που μπορεί να είναι λίγο πιο ρεαλιστικό ή πιο actual σε ακραίες περιπτώσεις. Ωραία. Τα έχουμε φτιάξει όλα, όλες τις στήλες που μπορούμε να χρειαστούμε και πάμε να κάνουμε home, close and load to. Εδώ τι θα κάνουμε, θα το κρατήσουμε σε connection και θα πούμε add this to data model. Φορτώνει λίγο τα δεδομένα, τα τραβάει πάλι από την ιστοσελίδα. Μας δίνει στο κάτω μέρος τι γίνεται και εδώ. Και θα μας πει στο τέλος πόσες γραμμές φόρτωσε και αν είναι επιτυχές στο load ή αν έχει errors. Ωραία. 250 errors, αυτό που περιμέναμε και έχει πετύχει. Πάμε τώρα. Manage. Στο data model. Και εδώ θέλουμε να φτιάξουμε το πίνακα ημερομηνιών. Θα πιάσουμε το date και θα πούμε στο design, date table, new. Θέλουμε έναν ενιαίο πίνακα ημερομηνιών και θέλουμε να φτιάξουμε και τη δεκαετία για να μας βοηθήσει στο φιλτράρισμα. Η δεκαετία αντίστοιχα, ψάχνοντας πάλι στο ίντερνετ για να μην αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο, είχαμε βρει αυτή τη φόρμουλα. Οπότε αυτή τη φόρμουλα αυτή είναι για το Excel, αλλά εδώ είμαστε σε DAX περιβάλλον. Οπότε θα το μορφοποιήσουμε λιγάκι ώστε να δουλεύει σε DAX περιβάλλον. Έχω τη φόρμουλα έτοιμη και θα την χρησιμοποιήσουμε απευθείας και θα εξηγήσουμε
κάθε κομμάτι της. Οπότε πάμε πίσω εδώ και θα πούμε OK, θέλουμε να προσθέσουμε μια καινούργια κολόνα εδώ ιδανικά και θα την πούμε αυτή την κολόνα Decade και πρέπει να την ορίσουμε. Για να ορίσουμε κάτι στο DAX βάζουμε άνω κάτω τελεία και ίσον και βάζουμε τη φόρμουλα μας μετά. Εδώ λοιπόν η φόρμουλα είναι ως εξής. Έχουμε το calendar year που είναι αυτό εδώ και κάνουμε round down στις δεκάδες. Αυτό το μείον 1 σημαίνει μία θέση αριστερά από την υποδιαστολή. Οπότε κάνουμε round down στις δεκάδες. Άρα το 1921 θα γίνει 1920 κτλ. Και κάνουμε το formatting ό,τι νούμερο είναι. Και απλά θα προσθέσει το χαρακτήρα S για να λέει 1920s, 1930s και ούτω καθεξής. Πατάω enter. Είναι σχετικά απλή φόρμουλα, αλλά μας ομαδοποιεί πολύ ωραία αυτά που θέλουμε να ομαδοποιήσουμε. Πολύ ωραία, πάμε στο home και πάμε να κάνουμε και το connection του date table, του calendar table, συγγνώμη, με το actual table, εκεί που έχουμε τα δεδομένα μας. Τώρα λοιπόν μπορούμε να συνδέσουμε date με date, one to many relation, δεν θα μπορούσαμε να συνδέσουμε το year γιατί ήταν αριθμητικό και δεν συνδεόταν με το date εδώ, οπότε είναι καλύτερη αυτή η μέθοδος, κάνουμε ένα save. Τώρα, και εδώ όπως είμαστε, θα μπορούσαμε να κάνουμε insert pivot table from data model, στο existing worksheet και να φέρουμε όποια πληροφορία θέλουμε. Δηλαδή θα μπορούσαμε να φέρουμε π.χ. το decade και ένα decade που έχουμε εδώ, τα decades που υπάρχουν στο data table μας, να πούμε ας πούμε πόσες ταινίες count of. Και να δούμε εδώ πέρα ένα γραφικό ή κάτι πολύ πιο απλό, ένα πολύ basic πίνακα που να μας λέει πόσες από τις ταινίες ανήκουν στο top 250 του IMDb ανά δεκαετία. Οπότε είναι κάτι που περιμένουμε. Πιο παλιές ταινίες δεν θα είναι τόσο συχνά βαλμένες. Οι πιο καινούργιες, τελευταία 20ετία, 30ετία, που κάποιοι οι περισσότεροι χρήστες θα τις έχουν δει και θα έχουν ψηφίσει, αναμενόμενο να έχουν κάποια peak. Και υπάρχει κάποια peak στο 1950s, ας πούμε. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε drill down και ανά δεκαετία, αν θέλαμε. Δηλαδή, να κάνουμε close εδώ, να κάνουμε διπλό κλικ στο 1950s και να έχουμε μια πληροφόρηση εδώ. Αυτά μόνο και μόνο από το Excel. Ωραία, κάνουμε ένα save εδώ. Θα χρειαστεί να κλείσουμε το Excel-όφυλλο για να μπορέσουμε να το φορτώσουμε σαν data model στο Power BI. Και πάμε τώρα να δούμε πώς θα φτιάξουμε κάτι τέτοιο στο Power BI. Άρα, για αρχή, θέλουμε να ανοίξουμε το Power BI Desktop Edition. Οπότε, ανοίγουμε ένα default. Δεν θα πάμε να κάνουμε import data from Excel και θα μας φέρει μόνο τα data. Θέλουμε να κάνουμε file, import, power query, power pivot, power view. Οπότε, διαλέγουμε το 21, OK, start, κάνει το migration σιγά σιγά. Το migration έχει γίνει completed και κάνουμε close. Οπότε, βλέπουμε εδώ ότι μας έχει φτιάξει τα στοιχεία που θέλουμε. Ωραία, με οδηγό λοιπόν το Paint, θέλουμε να φτιάξουμε Decade Slicer, Duration Grouping και Audience Rating για αρχή. Άρα πάμε να φτιάξουμε τα Slicers. Πώς γίνεται αυτό, βάζουμε ένα Slicer εδώ, ανοίγουμε το Calendar μας και στο Hierarchy, εδώ λοιπόν, sorry, όχι στο Hierarchy, είναι έξτρα πεδίο, έχουμε το Decade. Πολύ ωραία. Θα αλλάξουμε τα slices στη συνέχεια όλα μαζί για να μειώσουμε τα βήματα. Πάμε να φτιάξουμε και το επόμενο. Ωραία. Εδώ, βάση του σχεδιαγραμματός μας, θέλαμε duration grouping. Το duration grouping δεν το έχουμε φτιάξει. Ουσιαστικά είχα βάλει... Ας βάλουμε το duration, δεν πειράζει. Είχα βάλει κάποια custom λογική για να μας παρουσιάζει 2 ώρες, 1,5 με 2 ώρες και ούτω καθεξής. Ωραία. Και audience rating. Εδώ θα χρειαστεί να το βάλουμε σε ένα καινούριο slicer. Το audience rating. Πολύ ωραία. Ωραία. Μας παίρνει μόνο ένα στοιχείο. Ίσως έχει γίνει κάτι select. Ωραία. Τώρα είναι καθαρό. Και θα πιάσουμε 1, 2, 3 και θα πούμε ότι για αρχή θέλουμε το format να είναι κάτι τέτοιο, ωραία, με ένα background και θέλουμε στο general τα effects, το background να είναι αυτό, να υπάρχει κάποιο transparency, visual border θα θέλαμε, να έχει rounded corners για να μοιάζει λίγο με κάποιο
web interface, τώρα sandbox κτλ. Εντάξει, τώρα αυτό εξαρτάται από τις προτιμήσεις του καθενός, αλλά μπορούμε να πιάσουμε και τα τρία μαζί και να πούμε ότι θέλουμε να είναι όχι vertical list, αλλά tile. Πολύ ωραία. Γιατί μέσα από τα tile θα μπορούμε να χρωματίσουμε και να πούμε ότι ας πούμε τα values θέλαμε να έχουν background, ένα λίγο πιο σκούρο background και να έχουν γράμματα λευκά ή ένα γκρι, κάτι που να κάνει μια μικρή αντίθεση όταν κάνουμε select. Ωραία. Άρα, έχουμε φτιάξει τα τρία slicer μας και πάμε τώρα να δούμε τι άλλο είχαμε φορτώσει εδώ. Είχαμε βάλει έναν πίνακα που έχει στα rows τις δεκαετίες και έχει κάποια metrics για ranking, star rated, waiting rating κτλ. Οπότε, πάμε εδώ και θα πούμε ότι θέλουμε ένα γράφημα, νομίζω αυτού του τύπου, cluster column chart. Ωραία. Και θα πούμε ότι εδώ θέλουμε να φέρουμε για αρχή το decade. Ωραία. Στο H-axis και στο X-axis θέλουμε όλες τις τιμές. Άρα θέλουμε ranking, star ranking, weighted ranking και ας δούμε τι άλλο έχουμε βάλει. Ranking, star ranking, weighted ranking και votes. Άρα, εδώ επειδή έχουν μεγάλες διαφορές στις τιμές, θα πρέπει να γυρίσουμε το κάθε ένα από αυτά σε percentage, ώστε να βλέπουμε στο επί της 100 του grand total όλων. Οπότε να έχει νόημα και να μπορούμε να βλέπουμε τι impact έχει κάθε μας επιλογή, χωρίς να περιοριζόμαστε από τις απόλυτες τιμές. Ορίστε, εδώ έχουμε μια καλύτερη απεικόνηση. Εδώ τώρα μας έχουν σορτάρει, έχει 2010, ναι, δεν πάνε με τη σειρά, άρα εδώ θα μπορούσαμε να σορτάρουμε και τα στοιχεία μας, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Οπότε εδώ κάνουμε ένα design, general, effects, και εδώ μπορούμε να βάλουμε visual border και να βάλουμε ένα rounding 10 και να πούμε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο και ό,τι θέλουμε, τόσο μάλλον αυτό είναι και εικαστικό, ο καθένας διαλέγει τα στοιχεία που θέλει και πάμε να κάνουμε και έναν πίνακα που να μας επιτρέπει να βλέπουμε τι κάνουμε select αλλά στα actual data μας. Πώς το κάνουμε αυτό? Πάμε εδώ και να πούμε φέρουμε ένα table. Ωραία. Τώρα, στο table εγώ θέλω να μου φέρεις για αρχή, θέλω να μου φέρεις το ranking. Ωραία. Μετά θέλω να μου φέρεις το τίτλο. Ωραία. Ας κάνουμε και ένα sort by rank. Ωραία. Εδώ μας φέρνει μόνο ό,τι έχουμε φιλτράρει στο ATIS. Αν ξανακλικάρουμε, μας τα φέρνει όλα. Πολύ ωραία. Μετά, θέλω να μου φέρεις το duration, σε τρόπο που να το καταλαβαίνω εύκολα και να μην βλέπω λεπτά. Μπορείς να μου φέρεις το year. Τώρα λέει sum of year, μπορούμε να αλλάξουμε τα ATIS αυτά και να βγάλουμε τα σύνολα, για να βλέπουμε το year of release. Και μετά μπορούμε να φέρουμε star ranking, weighted ranking. Νομίζω τα έχουμε φέρει όλα. Άρα, αν κάνω εδώ τώρα sort by star ranking, θα δούμε κάτι περίεργο. Έχει κάποιες τιμές που δεν φαινόταν με γυμνό μάτι, δηλαδή το 58 είχε υψηλότερο star ranking, αλλά ήταν πιο κάτω. Και αν κάνω rate με το weighted ranking, έχει ακόμα περισσότερες διαφορές, που σημαίνει ότι έχουν κάποιο άλλο αλγόριθμο για ranking στο IMDb, στο 250 κτλ. Το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον. Άρα, εδώ τώρα, αν κλικάρω με control click στοιχεία που μπορώ να θέλω, μπορώ να συγκρίνω αποδόσεις ανάμεσα σε 2-3 και περισσότερες ταινίες. Ή αν με ενδιαφέρει να δω κάποια ταινία των 50s, μπορώ να πάω στα 50s και να πω: OK, φέρε μου όλα τα 50s και μου δείχνει πόσες ταινίες από τα 50s και ποιες ανήκουν στο top 250 και θα μπορούσα να βάλω και με τη σειρά από, ή με το duration. Για να είναι πιο σωστό το duration, βέβαια, θα έπρεπε να φέρω το duration in minutes ακόμα εδώ και να κάνω αυτό το short και να πω ότι ξέρεις, έχω μια μισή ώρα στη διάθεση για να δω ή μια ώρα και 45 λεπτά. Τι μπορώ να δω? Μπορώ να δω αυτές τις τρεις. Και από αυτές τις τρεις έχουμε καλύτερο rate σε αυτή. Άρα ας δω αυτή. Οπότε αυτή ήταν μια γρήγορη άσκηση. Μπορείτε να κάνετε edit στα visuals εδώ για να γίνουν σε αυτή τη μορφή. Δεν θα κάτσω τώρα να κάνω τόσο μεγάλη ανάλυση, αλλά αυτή είναι η λογική και είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να μπορούμε να κάνουμε visualize όποια απορία θέλουμε από δεδομένα που βρίσκουμε σε μια ιστοσελίδα σε αυτή τη μορφή. Άρα, από αυτή τη μορφή φτάσαμε στο τελικό μας αποτέλεσμα που είναι αυτό, το οποίο ίσως είναι πάρα πολύ χρήσιμο σαν εργαλείο για να απαντάμε ερωτήσεις.